Τι είναι αυτό, Τι ισχύει αυτό, Σα έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο, Δεν σου ζητείτε κάτι τέτοιο. Προφανώ είναι μια ενέργεια των υπηρεσιών. Mm -hmm. Αλλά δεν, εγώ δεν εκπλήσωμαι. Το παρακολουθώ εδώ και καιρό. Ψάχνουν τρόπο να ενοχοποιήσουν τον Κώστα Σιμίτη. Mm -hmm. Το γεγονό ότι. Mm. θα αναφερθώ στο ιστορικό, το γεγονό ότι βάζουν και τον αδερφό του μέσα και την κυρία Σιμίτη και ταυτόχρονα. ...εμπλέκουν και το άλλο θέμα του συστήματος της ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων... Αυτό, ...αυτό και μόνο δείχνει πού θέλουν να το πάνε. Τους παρακολουθώ λοιπόν εδώ και πολύ καιρό. Πού θέλουν να το πάνε λοιπόν. Πού θέλουν λοιπόν να το πάνε. Καταρχήν ποια είναι η ιστορία. Υπάρχει ένα, μια κατάθεση ενός Γάλλου πρώην στελέχος της εταιρείας Θαλής... ...ο οποίος αναφέρεται σε κάποιες μίζες που έδινε στην Ελλάδα... ...τις οποίες όμως δεν απέδειξε ποτέ για, τα, για το πολεμικό υλικό στο οποίες δεν απέδειξε πολύ, για αυτό το λόγο καταδικάστηκε από τα γαλλικά δικαστήρια, mm. καθώς και οι εφημερίδες που αναφέρονταν σε αυτά όλα. Και στη συνέχεια έχει μια την εξή αναφορά. Η αναφορά του λοιπόν είναι ότι είχαμε προβλέψει για το σύστημα ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων 7% μίζα. Mm. Για τους Έλληνες. Για τους Έλληνες. Για την κυβέρνηση. Ναι, ναι, για, για ναι. Για κάποιους, ναι. πες πριν ναι. Αλλά χάσαμε τη δουλειά διότι. Μιλάμε στη διάρκεια τη προετοιμασία των Ολυμπιακών ναι, των Επικυβερνήσεων. Όσα μιλάμε. αυτό, είναι. ναι, αυτό μάλιστα. σημαίνει ότι το... αυτά γίνονται το 3, το 2, εν πάση περιπτώσει. Βεβαίως. Αλλά αυτά κατατίθεται το 5. Mm -hmm. Αλλά λέει, δεν μπορέσαμε να, παρά την προσπάθεια να λαδώσουμε, δεν μπορέσαμε να πάρουμε την δουλειά, να πάρουμε δηλαδή το mm -hmm. σύστημα ασφάλειας ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων, διότι οι Αμερικανοί, Είχαν πρόσβαση στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εσωτερικών, δηλαδή σε μένα. Μάλιστα. μάλιστα. Τον Πρωθυπουργό, τον Κώστα Σιμίτη και σε μένα. Τι αυτό σημαίνει είναι. είχαν πρόσβαση. Δηλαδή ότι ήταν πιο κοντά σε εμά. Mm -hmm. Ήταν πιο κοντά αυτοί ναι, ναι, προ εμά. έτσι εμπλέκεται το, το δικό όνομα, λοιπόν. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα. Τώρα, μισό λεπτό. Γιατί στείνεται τώρα αυτό το σκηνικό. Λοιπόν, α πάμε παρακάτω. Και υπάρχει και ένα λογαριασμό του κυρίου Σιμίτη προ τον αδελφό του. Ένα έμβασμα, δεν ξέρω από ποιο ναι. ακριβώ είναι, όπου αυτά όλα επιχειρούν να, να, να εμπλακούν μαζί, προκειμένου να βγάλουν κάτι. Λέτε... Εσά, αν σα ζητηθεί να, ανοίξετε, να ανοίξουν λογαριασμού, τους... έχετε πρόβλημα. Του έχουν ανοίξει. Του έχουν ανοίξει. Ναι. Έχουν ανοιχτεί ήδη. Να Θα του ανοίξουν όλου. Κοιτάξτε, δεν με αφορά η υπόθεση. Α κάνω ό,τι θέλουν. Υπάρχει ένα ζήτημα. Θα... Εσεί έχετε κάτι να ανησυχείτε, σα ανησυχεί κάτι. Λέ... Αυτό λέω. Υ... Α ανοίξουν ό,τι θέλουν. Ο καθαρό ουρανό, αστραπές λέει δεν φοβάται. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν με αφορά. Mm -hmm. Να προσέξουν κάτι όμως. Ότι η δημοκρατία έχει απαντήσεις. Όλα αυτά θα τους βγουν boomerang. Σκοπεύετε να προσφύγετε λοιπόν στη δικαιοσύνη okay. γι' αυτά. Θα κάνετε κάτι θα... άλλο, κάποια Εγώ κίνηση. Εγώ είμαι ένας πολίτη ο οποίο σέβεται τον νόμο. Σέβομαι τον νόμο, υπηρέτησα, και υπηρετ... υπηρέτησα τον νόμο και τον υπηρετώ τον νόμο και θα τον υπηρετώ σε όλη μου τη ζωή. Λοιπόν, παιχνίδια από δικαστικού λειτουργού, οι οποίοι αντί να ασχοληθούν με σοβαρά ζητήματα, με σοβαρά ζητήματα, με υπαρκτέ απάτες που γίνονται σε βάρος του ελληνικού λαού και σε βάρος του δημοσίου, και ασχολούνται με καφενιακού τύπου ζητήματα, είναι βέβαιο ότι θα έχουν απάντηση. Η κυβέρνηση μπορεί να έχει σχέση με αυτά. Εγώ δεν ξέρω ποιο έχει σχέση. Ούτε θέλω να μπω σε θεωρίε συνωμοσία. Είπατε όμω για δικαστικού. Προσέξτε. Μπορεί να διακινούνται από δικαστικού αυτέ τι ιστορίε. Μόνο. Ένα είναι βέβαιο, σε ό,τι αφορά το πολιτικό ζήτημα, λέω. Το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση αυτή με του δύο συγκεκριμένου εταίρου, προφανώ δίνουν κουράγιο στου Ανέλ και του λένε: Μείνετε, όλο και κάτι θα γίνει και όλο και θα βάλουμε κάποιον φυλακή. Το δόγμα πολλά και δεν, δηλαδή. δεν πάει αυτή η υπόθεση έτσι. Αντί να, λογαριασμούς, αντί να ανοίγουν λογαριασμούς με καφενιακού τύπου επιχειρήματα, Είπατε. καλά θα κάνουν να ανοίξουν λογαριασμούς, να έρθει κανένα Φράγκο στην Ελλάδα, να δουλέψουν Είπατε, οι άνθρωποι εκεί πριν να από να γίνει καμία λίγο, πέντηση. κύριε Χρυσοχοίδη, mm -hmm. ότι εδώ και καιρό ε, βλέπετε μία προσπάθεια στοχοποίηση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σιμίτη. Mm -hmm. Στοχοποίηση για να συμβεί τι. Κοιτάξτε, τα έχουμε ξαναζήσει αυτά και να σας πω το εξή. Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε την αγορά του αιώνα, πέρασαν πολλά χρόνια, τότε που θωρακίστηκε η Ελλάδα, πέρασαν πολλά χρόνια προκειμένου να αποδειχθεί ότι αυτή η ενέργεια τότε ήταν σωτήρια για τη χώρα και την ακολούθησαν και την υλοποίησαν όλες τις κυβερνήσεις. Όταν μετά το 1996 η χώρα βρέθηκε στο χείλος του πολέμου, τότε ο Κώστας Σιμίτης έκανε το καθήκον του. Αν υπάρχουν ζητήματα... Στην εκτέλεση των συμβάσεων τα οποία παραβιάζουν του νόμου, υπάρχουν προμήθειε, υπάρχουν παράνομε ενέργειε. Αυτά είναι η δουλειά τη δικαιοσύνη να τα βρει. Εσά δεν σα αφορά λοιπόν. Λέτε, λοιπόν το θέμα αυτό πάντω. Σε καμία περίπτωση. Αυτό επαναλαμβάνω. Είπατε καθαρό ουρανό, σα τραπέζι. φοβάστε. Όχι μόνο αυτό. Επαναλαμβάνω. Του λογαριασμού Κάποιος... σα του έχουν ανοίξει. Το είπατε, ισχύει αυτό ή, θελε, ή δεν ανισχύεται αν του ανοίξουν. Του έχουν ανοίξει, Του έχουν ανοίξει. Έχουν ανοίξει. Και να ανοίξουν όσου θέλουν αλλά πρέπει να ασχοληθούν και να ανοίξουν όλους τους λογαριασμούς εκείνων και εκείνων των υποθέσεων, οι οποίες βοούν και οι οποίες είναι μεγάλες απάτες σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Νιν υποθέσεις. Και, η υποθέσεις και κάνουν πως δεν βλέπουν που και δεν ακούνε. Ποιους, κύριε λοιπόν, θα έρθει η ώρα, γι' αυτό σας είπα, θα γίνει μπούμεραγκ όλη αυτή η υπόθεση.